Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Χατζηνικολάου για την εισαγωγή. Ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό όσα είπε στον κύριο Χατζηνικολάου, από τη συζήτησή του αμέσως μετά με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank. Ακούσαμε την έρευνα του κύριου Φαναράκη και της Μέτρων Ανάλυσης και νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό για αυτή τη συζήτηση στο πρώτο πάνελ που έχει θέμα την εθνική πολιτική για το δημογραφικό. Να σας παρουσιάσω τους συνομιλητές μας. Αμέσως δεξιά μου είναι η κυρία Μαρίνα Στέφου, που είναι Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου είναι βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μιχάλης Βλασταράκης, που είναι Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ και Εταιρικής Επικοινωνίας της Eurobank. Η κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη είναι καθηγήτρια οικονομικών στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και η κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, που είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο. Ξεκινάω από την κυρία Στέφου με μια ερώτηση που έχει σχέση με όσα προηγήθηκαν. Ο Πρωθυπουργός, βέβαια, και Υπουργός Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής περιέγραψαν τις γενικές πολιτικές, το ευρύ πλαίσιο. Εσείς, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, έχετε σχέση με την άμεση εφαρμογή αυτής της πολιτικής, με την καθημερινότητα της πολιτικής στην πράξη. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποιες από αυτές τις πολιτικές έχουν ένα άμεσο αντίκτυπο? Εσείς καλείστε να τις εφαρμόσετε. Έχετε μία εμπειρία από το ποιες επιλογές από αυτές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο πρακτικό αποτέλεσμα, τις έχετε αποτιμήσει και σε ποιες έχετε εστιάσει αυτή τη στιγμή? Καλημέρα και από εμένα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τον κύριο Χατζηνικολάου και την κυρία Πυριώτη αλλά και τον κύριο Καραβία και εσάς κύριε Καρζή για την ερώτησή σας. Όπως ακούσαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από την Υπουργό, ήδη υπάρχει ένα πλαίσιο υφιστάμενων τουλάχιστον 60 δράσεων. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτές. Είναι οι δράσεις στις οποίες καλείται το νέο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να συντονίσει. Γίνεται η αποτίμηση λοιπόν των δράσεων αυτών. Η στόχευση δίδεται ιδιαίτερα στη νέα οικογένεια, στην υποστήριξη της οικογένειας, στην υποστήριξη της νέας μητέρας, στην υποστήριξη της εργαζόμενης μητέρας. Είναι ο στόχος μας πάντοτε τα παιδιά. Μίλησε ο Πρωθυπουργός ήδη για το ολοήμερο σχολείο. Μιλήσαμε επίσης για τους βρεφικούς σταθμούς. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ήδη 55.000 περισσότερα παιδιά βρίσκουν θέσεις σε βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς από το 2019. Επενδύσαμε δηλαδή 360 εκατομμύρια φέτος για να καλύψουμε τα βάουτσερ με τα τυπικά κριτήρια. Πλήρη βάουτσερ σε βρεφικούς, σε βρεφονηπιακούς, σε ΚΔΑΠ, αλλά και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, με έξτρα χρηματοδότηση, την οποία περάσαμε με νομοθετική διάταξη. Η ίδια η Υπουργός έκανε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η ενδυνάμωση της οικογένειας, το υποστηρικτικό πλαίσιο, αυτό το πλέγμα δράσεων που σχεδιάζουμε και μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης τους τελευταίους μήνες, περιλαμβάνει πολυεπίπεδες πολιτικές μέτρα, τα οποία έχουν ως στόχο επί της ουσίας ακριβώς αυτό, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας ενός ζευγαριού και μιας οικογένειας. Άρα οι προσπάθειές μας εντοπίζονται προς τα εκεί. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τους τελευταίους 6 μήνες γίνεται μια πάρα πολύ εντατική δουλειά από το Υπουργείο μας. Θέλουμε να δούμε την αποτύπωση και την αποτίμηση των μέτρων στην κοινωνία και φυσικά να εκτιμήσουμε πού πρέπει να παρέμβουμε περισσότερο, τι πρέπει να διορθώσουμε, πού θα βελτιώσουμε υφιστάμενα μέτρα. Είπε ήδη η Υπουργός, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ότι θα αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για τα βάουτσερ κατά 25 εκατομμύρια στο νέο πρόγραμμα. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για ένα προϋπολογισμό πάνω από 380 εκατομμύρια για το έτος. Καλύψαμε, λοιπόν, 177.146 θέσεις και προχωράμε με τη νέα χρονιά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αντιλαμβανόμαστε και από τις συζητήσεις που έχουμε με τους φορείς, είτε τους δημοτικούς παιδικούς, είτε τους ιδιώτες, ότι λειτουργεί στην πράξη και χρειάζεται ενίσχυση. Μας έχει γίνει πλήρως, δηλαδή, ξεκάθαρο αυτό και φυσικά το ενδυναμώνουμε.
Θέλω να υπενθυμίσω ότι προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε και ένα πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ήδη ενταγμένο, για την αύξηση νέων θέσεων στους βρεφικούς κατά 20.000. Και μάλιστα με τον πρώτο νόμο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, περάσαμε την πρώτη νομοθετική διάταξη, στην οποία διευκολύνουμε και τους ΟΤΑ, άρα την τοπική αυτοδιοίκηση, να υποφεληθεί του προγράμματος. Και την καλούμε βεβαίως να συμμετάσχει. Ευελπιστούμε ότι η πρόσκληση θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στο καλοκαίρι. Βλέποντας την έρευνα του κυρίου Φαναρά, σκέφτηκα, υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες που έχουν οι άνθρωποι, η κοινωνία, όπως εκφράζονται στις απαντήσεις τους. Δηλαδή, συγκεκριμένα πράγματα, μέτρα που θεωρούν ότι θα τους οθούσαν να κάνουν ένα παιδί. Σε ποιο βαθμό αυτές οι προτεραιότητες που είδατε πριν από λίγο ευθυγραμμίζονται με αυτές που είναι κάτω από τις δικές σας πολιτικές? Είναι αυτό το πλαίσιο ή είδατε κάτι καινούριο? Είναι και αυτό το πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός έχει πει πάρα πολλές φορές και χθες μάλιστα το συζήτησε και σήμερα ξανά έγινε εμφανές από την ομιλία του εδώ, ότι είναι και ζήτημα οικονομικό. Επομένως, εάν δεν αυξηθούν οι μισθοί, για το οποίο μπορούμε τουλάχιστον να πούμε ότι την τελευταία πενταετία είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει προχωρήσει σε διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη αύξηση και αυτός είναι ο στόχος του. Άρα να δημιουργηθεί και ένα οικονομικό πλαίσιο με φοροελαφρύνσεις, με φορολογικά κίνητρα εκεί που πρέπει να δίδονται, έτσι ώστε να υπάρξει όλη αυτή η οικονομική υποστήριξη. Δεν μπαίνω στο κομμάτι που ανέλησε ο κύριος Φαναράς και είναι έτσι της φιλοσοφικής συζήτησης για το αν μια οικογένεια, αν ένα ζευγάρι ή ένας νέος άνθρωπος θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Αυτό είναι αυστηρά προσωπική επιλογή. Από εκεί και πέρα, όταν αποφασίσει πράγματι να δημιουργήσει οικογένεια, όταν κάνει το πρώτο παιδί, εμείς οφείλουμε ως πολιτεία να το στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το στίγμα. Με ποια έννοια? Η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο παιδί είναι ουσιώδης. Είναι πολύ σημαντική για την άμβληση της δημογραφικής τάσης, για τη σταθεροποίηση, θα λέγαμε. Άρα λοιπόν τους τελευταίους. Θα επανέλθουμε σε αυτό στον επόμενο κύκλο. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Νοτοπούλου, εσείς στην αξιωματική αντιπολίτευση συμφωνείτε με αυτό το πλαίσιο της δημογραφικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση και που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, από την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, από την κυρία Στέφου? Να σας ευχαριστήσω για το ερώτημα. Να σας ευχαριστήσω για το ερώτημα, να ευχαριστήσω κύριε Χατζηνικολάου και όλη την ομάδα σας για την φιλοξενία. Συζητώντας ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, λοιπόν, μια εθνική πρόκληση σε μια διοργάνωση που γίνεται θεσμός. Θα ήθελα να σημειώσω, ξεκινώντας, πως αυτή η συζήτηση, παρά το πόρεσμα της Διακομματικής Επιτροπής που υπάρχει εδώ και χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν έχει συζητηθεί. Άρα λοιπόν σήμερα μας δίνεται τον χώρο να τοποθετηθούμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που βλέπουμε στο δημόσιο διάλογο, ακούσαμε και ένα θεωρητικό πλαίσιο σήμερα. Νομίζω πως υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που εμείς αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό συγκριτικά με την κυβέρνηση. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι κάθε μέτρο που έρχεται και στηρίζει την ελληνική οικογένεια ή την απόκτηση ή την ανατροφή και την προστασία του παιδιού, προφανώς είναι θετικό, προφανώς το στηρίζουμε, δεν είμαστε μηδενιστές. Από την άλλη μεριά όμως, παρατηρούμε έναν περιορισμό σε μια επιδοματικού χαρακτήρα πολιτική, η οποία όταν δεν συνδυάζεται με όλο εκείνο το απαραίτητο πλαίσιο προστασίας κοινωνικών δομών, κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και πολλαπλών αλλαγών που πρέπει να συμβούν στην ελληνική κοινωνία για να δημιουργηθεί ένα πραγματικά υποστηρικτικό περιβάλλον, τότε δεν αρκούν. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας. Πράγματι, το ζήτημα της στέγης είναι μείζον. Όμως τα προγράμματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής, τόσο το πρόγραμμα Σπίτι μου, Στέγη για όλους και το πρόγραμμα Ανακαινίζω, είναι λιπέστατα. Στο πρώτο πρόγραμμα, 3 στους 4 ενδιαφερόμενους έμειναν εκτός. Μιλάμε για σπίτια σε πολυκατοικίες του 80. Και οι νέοι άνθρωποι χρειάστηκαν να έχουν και περιουσία στην άκρη για να μπορέσουν να τα πάρουν. Η κυβέρνηση λοιπόν εδώ λειτουργήσε σαν front office τράπεζας. Ή το πρόγραμμα Ανακαινίζω,
που υπήρχε παραδοχή ότι δεν είναι πετυχημένο. Μιλάμε για έναν στόχο του να ανοίξουν 12.500 σπίτια, όταν τα κλειστά διαμερίσματα είναι πάνω από 800.000. Τη στιγμή που 18 έως 29 ετών, οι νέοι άνθρωποι, το 85% του σύνολου δηλαδή, μένει ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβεί στο να κάνει οικογένεια. Από την άλλη μεριά, και οι υπόλοιποι κοινωνικοί δείκτες δεν είναι καλύτεροι. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτά. Το 26% του ελληνικού πληθυσμού σήμερα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή σε κοινωνική εξαθλίωση. Το 28% των παιδιών ζει στις ίδιες συνθήκες. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι για μια νέα γυναίκα να πάρει την απόφαση χωρίς να έχει σταθερή εργασία, χωρίς να έχει ικανοποιητικό εισόδημα, να προβεί στο να κάνει παιδί, στο να γίνει μητέρα. Ποικίλες προσεγγίσεις, κλείνοντας μόνο ένα σχόλιο. Νομίζω θα με επιβεβαιώσετε. Στους δημογραφικούς δείκτες, εξαιρετικά κρίσιμος είναι και ο δείκτης της μετανάστευσης. Των ανθρώπων δηλαδή που φεύγουν στο εξωτερικό και άρα μειώνεται το δυναμικό της χώρας που είναι σε παραγωγική ηλικία, και από την άλλη μεριά και της μετανάστευσης που δεχόμαστε, και εδώ δεν είμαστε ελκυστική χώρα ούτε για τους μετανάστες. Άρα λοιπόν, αξίζει να δούμε παραδείγματα άλλων χωρών. Πράγματι, είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Όμως άλλες χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες, η Γαλλία, είχαν ένα πολύ πιο ευνοϊκό περιβάλλον, ισχυρό κοινωνικό κράτος που στηρίζει την οικογένεια, την απόκτηση παιδιού, αλλά και τις νέες μορφές οικογένειας. Φαντάζομαι θα έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε και γι' αυτό. Βέβαια, θα το ξανασυζητήσουμε. Κάποιες από τις χώρες αυτές, η Σουηδία για παράδειγμα, αντιμετωπίζει και πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό είναι χρήσιμο να το συζητήσουμε στον επόμενο γύρο. Για την ώρα θέλω να πάω στον κύριο Βλασταράκη. Ακούσαμε και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Eurobank ότι έχετε αυτό το εκτεταμένο πρόγραμμα για το δημογραφικό. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του και πώς καταλήξατε στην απόφαση να πάρετε αυτή την πρωτοβουλία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Καζή. Καταρχήν, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές, τον κύριο Χατζηνικολάου, την κυρία Πυριώτη. Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει πόσο πολυδιάστατο είναι και μεγάλο πρόβλημα είναι, και βεβαίως δεν είχαμε την ψευδαίσθηση ότι με τις πρωτοβουλίες που θα παίρναμε θα λύναμε το δημογραφικό της χώρας. Αντίστοιχα, όμως, νιώσαμε την υποχρέωση να αγγίξουμε τουλάχιστον κάποιους από τους βασικούς άξονες πυλώνες που έχουμε ακούσει σήμερα. Ξεκινήσαμε ίσως από το πιο σημαντικό, την ανάδειξη του προβλήματος στη χώρα, χρηματοδοτώντας μία μελέτη του ΙΟΒΕ αρχικά, αλλά και την έρευνα που μόλις, την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που μόλις παρακολουθήσαμε, που ποσοτικοποιεί το πρόβλημα σήμερα στη χώρα. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, όπως αναφέρθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ότι όταν ξεκινήσαμε, η προτεραιότητα που έδιναν οι Έλληνες στο πρόβλημα του δημογραφικού ήταν σε μια κατάταξη 8, 9 ή και 10. Και σήμερα, όπως είδαμε και από αυτή την έρευνα, αλλά και από την πρόσφατη της διανέωσης, έχει ανέβει στην δεύτερη ή τρίτη θέση, το θεωρούν οι Έλληνες σαν τη μεγαλύτερη πρόκληση μεσοπρόθεσμα. Πέραν όμως από την ανάδειξη του προβλήματος, έπρεπε να πάρουμε και πρακτικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε με τους έγκριτους ιατρούς γυναικολόγους της Believe. Αναφέρθηκε και ο κ. Καραβίας σε αυτή τη συνεργασία, η οποία δόξα τω Θεώ πηγαίνει πολύ καλά και δημιουργεί νέες ζωές. Στη συνεργασία με την αποστολή για την οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που δεν μπορούν για το πρώτο έτος, βρεφικά πακέτα και όλα αυτά, ακούσαμε τους δήμους και τις ανάγκες τους για δημιουργική απασχόληση απογευματινή. Είδαμε και συγκινηθήκαμε μαζί με τη βράβευση των παιδιών του Δημοτικού, του Αϊστράτη, που πήραν το πρώτο βραβείο στην Ολυμπιάδα. Και θα περάσω ίσως σε ένα από τα πιο σημαντικά, που είναι η προοπτική των ανθρώπων στον τόπο τους. Με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πάντοτε με την αξιοποίηση τεχνολογίας, στο να υπάρχει σήμερα άνθρωπος ο οποίος έχει μια μόνιμη εργασία σε μια μεγάλη εταιρεία στο σουφλί, νομίζω του δίνει ευκαιρία να ονειρευτεί και αυτός ένα μέλλον στον τόπο του, μια οικογένεια στον τόπο του. Δεν θέλω να παραλείψω την τεράστια σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης λόγω των τεραστίων θεμάτων της σύγχρονης εποχής στα νέα ζευγάρια και καθώς και στα ίδια τα παιδιά. Και αν μου επιτρέπετε μόνο επιγραμματικά, γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω το χρόνο, σχεδιάσαμε ειδικά προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε αυτή την περιφέρεια, από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο, δωρεάν ασφαλιστικό πρόγραμμα για τα παιδάκια για 2 χρόνια, που είδαμε πόσο σημαντικό το θεωρούν οι νέοι γονείς, ειδικά σχεδιασμένα στεγαστικά προϊόντα για όλους, όχι μόνο το στεγαστικό των τρίτεκνων,
το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πλέον ιδιαίτερα προνομιακό. Σκεφτούμε σήμερα ένα κόστος στεγαστικού δανείου είναι γύρω στο 4% και αυτό που ανήγγειλε ο κ. Καραβίας είναι στο 1% σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Κλείνοντας, να πω ότι έχουμε μια μεγάλη οικογένεια και έχουμε μάλιστα και την Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δαμικού της Τράπεζας μαζί μας, την κυρία Πασχάλη. Έχουμε μια μεγάλη οικογένεια εργαζόμενων, 6.000 άτομα περίπου, όπου έχουν πάρθει ήδη μια σειρά από μέτρα, υπήρχαν και στο παρελθόν, ανασχεδιάστηκαν και βεβαίως, όπως είπε και ο κ. Καραβίας, είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε ακόμη πιο τολμηρά μέτρα, γιατί θεωρούμε χρέος όλων των μεγάλων τουλάχιστον εταιριών να κάνουν κάτι τολμηρό για τους εργαζόμενούς τους για την απόκτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού στη δική τους οικογένεια. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τις μόνιμες θέσεις στην περιφέρεια, γιατί από όσο θυμάμαι, έχοντας παρακολουθήσει και τα δύο προηγούμενα συνέδρια για το δημογραφικό, είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της αποκέντρωσης ως παράμετρο του δημογραφικού, που νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά έχουμε δύο πανεπιστημιακούς στη συζήτησή μας, οπότε νομίζω μπορούμε να το διερευνήσουμε μαζί τους. Ξεκινάμε με την κυρία Λιμπεράκη. Τα κράτη, οι διοικήσεις θέλουν πάντοτε κεντρικούς σχεδιασμούς. Αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι βλέπουν τον κόσμο. Είναι αναγκαίο ή χρήσιμο πάντοτε ένα εθνικό σχέδιο, ειδικά για το δημογραφικό? Και θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τα μέτρα που ακούσατε ότι περιλαμβάνει το εθνικό σχέδιο που έχει η κυβέρνηση? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστώ όλες και όλους που με καλέσατε, για να μην χάνω χρόνο. Είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη δημογραφική μετάβαση. Αυτή είναι η εποχή μας. Δεν είναι εποχή χωρίς μωρά, δεν είναι εποχή με τους πολλούς γέρους, αν και βλέποντας κρίνοντας από την αίθουσα αυτή, ίσως είμαι και η μόνη γυναίκα με άσπρα μαλλιά. Δεν είναι η εποχή με τα ζευγάρια που λαχταρούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Είναι η εποχή που αλλάζουν οι συνήθειες, όπως βλέπουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας, και δεν είναι η πρώτη μεγάλη δημογραφική μετάβαση. Ο 19ος αιώνας είδε πολύ πιο δραματική μείωση της γονιμότητας των γενεών από ό,τι αυτή που ζούμε τώρα στην εποχή μας. Και δεν οδήγησε ούτε σε παρακμή της Ευρώπης, ούτε σε τίποτα, παρά μόνο δημιούργησε τη βάση για μια πρωτοφανή ανάπτυξη και ευημερία στον 20ο αιώνα. Άρα θέλω να πω, να το αποδραματοποιήσουμε. Και γι' αυτό είναι πιο χρήσιμο να αποφεύγουμε τις εκφράσεις τύπου ορολογιακή βόμβα και πανστρατιά, γιατί μας δημιουργούν μια αίσθηση ότι θέλουν να παράγουμε παιδιά για να τα πετάξουμε στα πεδία μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ως γνωστόν ήταν βατερλό για όλους και για όλες που ήταν στα μετόπισθεν. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, ένα θέμα μακράς μετάβασης που θέτει δύο ζητήματα. Το ένα είναι... είναι μιλιταριστική παρομοίωση αυτή και δημιουργεί αυτή την εντύπωση ότι κάπου χανόμαστε. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα μπροστά μας. Δεν χρειάζεται να χανόμαστε για να το αντιμετωπίσουμε. Αρκεί να θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα για να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, αυτή η δημογραφική μετάβαση, λοιπόν, που δεν είναι η πρώτη, ουσιαστικά έχει να κάνει το πώς προσλαμβάνουμε τον κόσμο και το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, ο καθένας και η καθεμία μέσα σε αυτόν. Στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα, το είπα και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, μόνο μία περιοχή του κόσμου, όπως Σαχάρη Αφρική, έχει υψηλούς δείκτες γονιμότητας, όλοι οι υπόλοιποι έχουν από χαμηλούς έως πολύ χαμηλούς. Έχουμε να μάθουμε από πρακτικές άλλων χωρών και να μάθουμε και άλλες χώρες από δικές μας εμπειρίες που σίγουρα έχουμε και εκεί να προσφέρουμε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να σκεφτούμε ότι καθώς το δημογραφικό αφορά όλους και όλες τις κοινωνίες μας, από τους αγέννητους μέχρι τους πολύ ηλικιωμένους, δηλαδή αφορά το πώς θα ζήσουμε όλοι και όλες καλύτερα, δεν εμπίπτει αυτό το θέμα στην αρμοδιότητα ενός Υπουργείου. Δηλαδή, σε διαφορετικές ηλικίες είναι διαφορετικές οι ανάγκες φυσικής υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, αλληλεγγύης, πολιτισμού. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες που χρειάζεται να συνεργαστούν επιστήμες και υπουργεία για να αντιμετωπιστούν. Και θα σας φέρω το παράδειγμα το πιο χτυπητό για μένα και το πιο εύληπτο. Ξέρετε, οι οικονομέτρες θεωρούνται ότι είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα στοιχεία, τα ψυχρά και τα λογιστικά και τα εξαιρετικά απάνθρωπα.
Οι μεγαλύτεροι οικονομέτρες εποχής μας έμαθαν κάτι. Ότι αν θέλεις να έχεις υψηλή παραγωγικότητα και χαμηλές ανισότητες σε μια κοινωνία, πρέπει να επενδύσεις στην προσχολική ηλικία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν ρωτήσεις τους οικονομολόγους μόνο για τα οικονομικά, θα σου πούνε λιγότερα πράγματα από ότι αν τους ρωτήσεις για την ευημέρεια. Αν ρωτήσεις ψυχολόγους μόνο για τα ψυχολογικά, ενδεχομένως να σου πούνε λιγότερα από όσα θες να ακούσεις. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν επιστήμες, κάτι που δεν είμαστε καλοί εμείς οι επιστήμονες, ούτε εμείς οι ακαδημαϊκοί επιστήμονες, αν μου επιτραπείς, να συνεργαζόμαστε πολύ καλά με άλλη επιστήμη. Είναι πιο βολικό να κάθεσαι στο δικό σου πύργο. Και πρέπει να συνεργαστούν και τα υπουργεία. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή κάτι που σπάει ένα καλούπι συνήθειας, ένα comfort zone, και να προσπαθήσουμε να ρωτάμε δύσκολες ερωτήσεις, αλλήλους, και να τολμάμε να δίνουμε και καινοτόμες απαντήσεις. Να κάνω αμέσως εγώ μια δύσκολη ερώτηση, γιατί έχουμε τον ιδανικό άνθρωπο να απαντήσει σε αυτά που μόλις είπατε. Κυρία Τραγάκη, συνεργαστήκατε με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και είχατε την επιστημονική επιμέλεια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό. Τι σημαίνει λοιπόν εθνικό σχέδιο και πώς απαντά σε αυτά που έθεσε μόλις η κυρία Λιμπεράκη? Σας ευχαριστώ με τη σειρά μου για την ερώτηση και για την πρόσκληση. Ήθελα να επισημάνω ότι όντως αυτή τη στιγμή καταρτίζεται το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό στη χώρα. Με έναν τρόπο που επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και ο πρώτος πανευρωπαϊκά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το δημογραφικό όχι μόνο σαν πρόβλημα των γεννήσεων, αλλά ακριβώς όπως επισημαίνει η κυρία Λιμπεράκη, το βλέπουμε ολιστικά, ακολουθώντας τον άνθρωπο από την ηλικία 0 μέχρι τα βαθιά γεράματα και αντιμετωπίζοντας όλες τις παραμέτρους και τις συνέπειες των δημογραφικών εξελίξεων. Ήταν μεγάλη η ικανοποίηση που άκουσα τον Πρωθυπουργό την ίδια στιγμή που μίλαγε για την υπογεννητικότητα, που είναι το βασικό θέμα, αν θέλετε, του συνεδρίου, να μιλάει και για τη γύρανση, να μιλάει για την ενεργό γύρανση, να μιλάει για τη μακροχρόνια φροντίδα, να μιλάει για τις ανάγκες που δημιουργούνται από τη γύρανση του πληθυσμού και που είναι αυτές που, όπως σωστά επισήμανε, είναι και οι πρώτες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί είναι οι πρώτες από τις οποίες θα έχουμε και άμεσα αποτελέσματα. Αυτά τα πράγματα αντιμετωπίζονται στο Εθνικό Σχέδιο. Τα μελετάμε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Να σας διορθώσω λίγο, δεν το καταρτήσαμε. Το καταρτίζουμε ακόμα. Εργαζόμαστε ακόμα πάνω σε αυτό και βλέπουμε αυτό ακριβώς το πολυεπίπεδο. Και όταν λέμε πολυεπίπεδο, δεν είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε ότι το δημογραφικό είναι δύσκολο. Πραγματικά, η δημογραφική προσέγγιση πρέπει να έχει πολλά επίπεδα. Όχι μόνο διαφορετικά υπουργεία που εμπλέκονται σε διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικές αξίες, αλλά και πολλά επίπεδα διοίκησης. Δεν είναι μόνο ένα εθνικό πρόβλημα, είναι ένα τοπικό πρόβλημα, είναι ένα περιφερειακό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε όλα τα επίπεδα. Και από αυτήν την άποψη θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη πρωτοτυπία το ότι προχωράμε σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο, ναι, εμπλέκει όλα τα υπουργεία. Τα έχουμε ήδη εμπλέξει στη συζήτηση, συνεχίζουμε να τα εμπλέκουμε. Εμπλέκει όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, εμπλέκει ομάδες επαγγελματικές, εμπλέκει μη κυβερνητικές οργανώσεις, εμπλέκει κόμματα. Σας ευχαριστώ πολύ και πηγαίνουμε τώρα σε ένα δεύτερο πιο σύντομο γύρο, ξεκινώντας ακριβώς από αυτό που είπε η κυρία Δραγάκη. Θα αρχίσω με την κυρία Νοτοπούλου. Ακούσατε ότι ετοιμάζεται ένα εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό. Από τη φύση του προβλήματος μιλάμε για μεγάλες διάρκειες. Διάρκειες που και στην πιο σφιχτή περίπτωση οπτικής για το δημογραφικό ξεπερνούν κατά πολύ τον οποιοδήποτε εκλογικό κύκλο. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, μπορούμε να μιλάμε για μια εθνική πολιτική συμφωνημένη για το δημογραφικό που να ξεπερνάει τις κυβερνήσεις και να είναι όλες δεσμευμένες ότι θα εφαρμόσουν το πλαίσιο και τα μέτρα της? Ποιες προϋποθέσεις θέτετε εσείς ως κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για να συμφωνήσετε και να υπάρξει συνένεση σε ένα τέτοιο σχέδιο? Πράγματι πολύ κρίσιμο το ερώτημά σας, όπως μεγάλη πρόκληση είναι και το δημογραφικό για τη χώρα μας. Σε ποιο πλαίσιο μπορεί άραγε, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, να επιτευχθεί η εθνική συνένεση? Η εθνική συνένεση μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει συμμετοχή όλων των κομμάτων, όταν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση από τη μεριά της κυβέρνησης, όταν υπάρχει συμφωνία
στα πολιτικά επίδικα και όταν υπάρχει ανατροφοδότηση αυτού του διαλόγου από τα ερευνητικά συμπεράσματα και δεδομένα. Νομίζω πως αυτές οι προϋποθέσεις δεν καλύπτονται σήμερα. Υπάρχει όμως και η ώρα της πολιτικής ευθύνης. Δηλαδή, η κοινωνία, η ζωή θέτει ερωτήματα και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την πολιτική καλούμαστε να τα απαντήσουμε και να πείσουμε με βάση τις προτάσεις μας. Είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία αλλά και ως πολιτικό προσωπικό να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα, για παράδειγμα, είναι πώς αντιμετωπίζουμε τη μετανάστευση. Θέλουμε τελικά μετανάστευση? Αν ναι, με ποιους όρους, με ποιες προϋποθέσεις και με ποια προοπτική ενσωμάτωση? Δεύτερο ερώτημα, πώς αντιστρέφουμε, πώς αναστρέφουμε όλες αυτές τις ροές Ελλήνων του πιο παραγωγικού κομματιού που φεύγει στο εξωτερικό? Τρίτο ερώτημα, πώς κάνουμε πιο ευνοϊκό το περιβάλλον για τους ανθρώπους, νέους ανθρώπους κυρίως, να αποκτήσουν παιδιά εφόσον το επιθυμούν? Ένα τέταρτο ερώτημα είναι πώς είμαστε άραγε έτοιμοι να υποστηρίξουμε νέες μορφές οικογένειας ως κοινωνία? Πόσο θα πάμε πιο γρήγορα στην κατεύθυνση αυτή? Και ένα τελευταίο ερώτημα, πώς θα ενταχθούν οι ενήλικες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μειώνεται ο εξαρτημένος οικονομικά πληθυσμός και να συνεισφέρουν περισσότερο και στην ανάπτυξη του ΕΠΑ αλλά και στο κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου τους. Φοβάμαι ότι οι απαντήσεις που θα δώσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, οι πολιτικοί χώροι, είναι αρκετά διαφορετικές. Προφανώς και μπορεί να συμφωνήσουμε σε κάποιες πολιτικές επιδοματικού χαρακτήρα, όπως είπα νωρίτερα, όμως δεν αρκούν. Όταν μιλάμε για αποκέντρωση και για στήριξη της περιφέρειας, και σήμερα αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι είναι κατάρρευση όλων των δημόσιων δομών στην περιφέρεια. Κλείνουν δικαστήρια, κλείνουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν γυναικολογικές κλινικές και μευτήρια, δεν υπάρχουν καν σχολεία. Σε μένα έδωσε την απάντηση η αρμόδια υπουργός ότι δεν πειράζει τα παιδιά να περπατούν αρκετά για να φτάσουν στο σχολείο. Από την άλλη μεριά, το ζήτημα το μεταναστευτικό απαιτεί ευρεία συνένεση που δεν υπάρχει. Βλέπουμε μια μικροπολιτική εκμετάλλευση. Στο τρίτο ερώτημα, σε σχέση με την αναστροφή του brain drain, μόλις χθες είναι οι γιατροί πάνω από 300 που κατήγγειλαν την πολιτική της κυβέρνησης για μια φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τη σειρά στον τρόπο που θα πάρουν ειδικότητα και τους οδηγεί σε περισσότερο brain drain. Στο αν μπορεί μια οικογένεια να κάνει παιδί εύκολα με τη στήριξη των επιδομάτων μητρότητας, και εδώ καταρρύπτεται γρήγορα το αφήγημα. Διότι είναι πάρα πολλές εκείνες οι γυναίκες που δεν μπορούν να απολαύσουν αυτό το στοιχειώδες βοήθημα. Είναι εκείνες που δεν έχουν ενεργές συμβάσεις, για παράδειγμα, ή που δεν έχουν συγκεντρώσει τα 200 ένσημα. Θα μιλήσω λίγα δευτερόλεπτα και για την απόκτηση παιδιού σε νέες μορφές οικογένειας. Μόλις πριν λίγο καιρό ψηφίσαμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν βοηθήθηκε αντίστοιχα, δεν προστατεύτηκε η τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν προστατεύεται επαρκώς η μονογονεϊκή οικογένεια. Η γυναίκα που μόνη της καλείται να μεγαλώσει ένα παιδί, ένας άντρας που μόνος του καλείται να μεγαλώσει ένα παιδί, είτε από προσωπική απόφαση, είτε επειδή το έφερε η ζωή. Το τελευταίο μέρος είναι ότι έχουμε το μεγαλύτερο χάσμα στην απασχόληση ως προς την έμφυλη ανισότητα. Είμαστε στην Ευρώπη δηλαδή στις χειρότερες θέσεις απασχόλησης των γυναικών. Και εδώ πρέπει να υπάρξουν ακόμα περισσότερες πολιτικές για να εντάξουν τις γυναίκες στην αγορά. Σίγουρα πάντως είναι διαφορετικό να έχεις δίκτυο γονιμότητας 1,3 παιδιά, διαφορετικό να έχεις 1,9. Γιατί αναφέραμε το παράδειγμα των ευρωπαϊκών χωρών. Άρα εδώ συγκρούνται δύο μοντέλα. Το ένα συντηρητικό, νεοφιλελεύθερο, αποδυναμώνει κρατικές δομές, χωρίς να αξιοποιεί και πραγματικά την ιδιωτική πρωτοβουλία, τη χρησιμοποιεί κυρίως ως άλοθη. Και από την άλλη μεριά, ένα προοδευτικό μοντέλο για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για στήριξη των πολιτών, έτσι ώστε να είναι ενεργοί και παραγωγοί και να στηρίξουν την υπόλοιπη κοινωνία. Κυρία Στέφου, είμαι βέβαιος ότι θέλετε να απαντήσετε σε κάποια από αυτά, αλλά να δώσουμε και λίγο έμφαση στο ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής, που είναι πολύ κρίσιμο και ως προκύπτει από την έρευνα, αλλά και από τις, όσα είπε ο Πρωθυπουργός, και από το γεγονός ότι εσείς είστε γραμματέας δημογραφικής και στεγαστικής πολιτικής, άρα τα δύο είναι άμεσα συνδεδεμένα. Και φαίνεται να υπάρχει μια δυσκολία στην άμεση απόδοση μέτρων που σχεδιάζονται για τη στεγαστική πολιτική. Επιτρέψτε μου να βάλω μερικά bullet points, όπως λέμε, για να είμαι σύντομη στις απαντήσεις μου και να συνοψίσω.
Ως λοιπόν η αρμόδια γραμματέας δημογραφικής και στεγαστικής, είχα τους τελευταίους 6 μήνες την αρμοδιότητα για τη διαβούλευση. Πράγματι, όπως είπε και η καθηγήτρια η κυρία Τραγάκη, ήρθαμε σε επαφή με όλους τους φορείς, με όλα τα υπουργεία. Γίνεται αντιληπτό από όλους μας και κατανοητό ότι αυτό αφορά οριζόντιες πολιτικές, με 4, θα λέγαμε, βασικούς πυλώνες που επικεντρώνονται στην παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια αλλά και την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού. Βεβαίως κάτω από τους άξονες στρατηγικής που οριζοντίως έχουμε θέσει. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο τα Υπουργεία, ήταν οι επιστημονικοί φορείς, οι σύλλογοι, οι αξιολόγοι εκλεκτοί γυναικολόγοι που έχουμε σήμερα εδώ, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Επομένως όλες οι οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών. Πράγματι, είναι ένα σχέδιο το οποίο θα έχει μεσομακροπρόθεσμη εφαρμογή. Δεν είναι κάτι που αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Βεβαίως παίρνουμε τα καλά και εκεί που αναφερθήκατε, κυρία Νατοπούλου, στην προηγούμενη συζήτηση το 18, όποιες καλές δράσεις υπήρξαν εκεί θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Θυμίζω ότι εκεί είχε γίνει νήξη και για το σχέδιο των ταντάδων της γειτονιάς. Πράγματι, το αναλάβαμε, το ξεκινήσαμε και θα το βελτιώσουμε όπως σήμερα είπε η Υπουργός. Όμως το δημογραφικό συνδέεται άρρηκτα και με τη στεγαστική πολιτική. Έχουμε αναπτύξει ένα πλέγμα προγραμμάτων. Θυμίζω ότι τα τελευταία 10-12 χρόνια δεν υπήρχε ο δικός χάρτης για τη στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε δηλαδή μια εθνική στρατηγική και κυρίως για την κοινωνική στέγαση και την προσιτή κατοικία. Δεν είναι μόνο εθνικό το ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό, αλλά στην Ελλάδα είναι αρκετά οξύ. Άρα λοιπόν μέσα από ένα πλέγμα διαφορετικών προγραμμάτων με διαφορετικά κριτήρια, κυρίως με στόχευση στους κατόχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος ή σε όσους βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την στεγαστική κατάσταση. Δεν είναι κάτι απλό που αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη και ήδη και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη μίλησαν για περαιτέρω παρεμβάσεις. Γνωρίζετε, το πρόγραμμα Σπίτι μου πήγε αρκετά καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε, σε συγκεκριμένες περιοχές και εκτός Αττικής. Και φέρεται ότι θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Ίσως υπάρξει κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, πότε να περιμένουμε αυτά τα μέτρα, πότε την ανακοίνωση του Εθνικού Σχεδίου? Αυτό είναι το προνόμιο του Πρωθυπουργού και της Υπουργού. Εμείς εργαζόμαστε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση τους τελευταίους 6 μήνες. Άρα λοιπόν, νομίζω πολύ άμεσα. Την προσπάθεια πάντως. Νομίζω πολύ άμεσα, διότι έχουμε καταγράψει από όλα τα Υπουργεία και ακριβώς επειδή έχουμε εδώ και την αξιότιμη Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, θέλω να πω και να τονίσω ότι η λαογραφία και η παράδοση και η ενίσχυση αλλά και οι δράσεις που έχουμε λάβει από το Υπουργείο Πολιτισμού συμβάλλουν προς την δημογραφική σταθεροποίηση, συζήτηση και διευρύνουν το πλέγμα αυτών των δράσεων. Να προτρέψω το κοινό να παραμείνει για το επόμενο πάνελ που θα έχει ακριβώς αυτό το θέμα και θα συντονίσει η κυρία Πυριώτη. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα του πολιτισμού σε σχέση με το δημογραφικό και νομίζω αρκετά πρωτότυπο. Τη χαρά να κατάγομαι από τα Ιωάννα, όπου εκεί ακριβώς δίδουμε μεγάλη έμφαση στη λαογραφία και γνωρίζω το έργο που έχει γίνει. Και αντίστοιχα, χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα hub τεχνολογίας. Πράγματι, περιοχές της περιφέρειας, όπως τα Ιωάννα, όπως η Πάτρα ενδεχομένως, μπορούν να κρατήσουν τον πληθυσμό τους ή να φέρουν νέους στην περιφέρεια, αν και εμείς δώσουμε τα κίνητρα που απαιτείται. Και στο στεγαστικό, για να επανέλθω. Διότι έχουμε ένα πλέγμα προγραμμάτων που δεν βλέπουμε, θα λέγαμε, σε άλλα κράτη-μέλη τόσο στοχευμένα. Και θέλουμε να το ενισχύσουμε. Έχουμε το πρόγραμμα Σπίτι μου αυτή τη στιγμή με 6.000 εκταμιευμένα δάνεια. Το πρόγραμμα Ανακαινήσεων Νοικιάζων, ναι, είπαμε ότι θα το βελτιώσουμε. Γίνονται σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η επιδότηση είναι στο 40% και ακούμε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να αυξηθεί. Ο στόχος δεν ήταν μιας πλήρους ανακαίνησης ενός διαμερίσματος, αλλά μιας γρήγορης ανακαίνησης ώστε να διατεθεί στην αγορά. Εκεί υπενθυμίζω ότι ο στόχος ήταν η αύξηση του οικιστικού αποθέματος. Επομένως, να ανοίξουν τα σπίτια όσο το δυνατόν περισσότερα, κυρία Νατοπούλου, και το 10.500 που είναι το minimum είναι θετικό. Βεβαίως, χρειάζονται περισσότερες παρεμβάσεις και προς τα εκεί κινούμαστε. Το πρόγραμμα Κάλυψη έχει καλύψει τουλάχιστον 330 ωφελούμενους με 134, θέλω να το πω αυτό, ανήλικα τέκνα. Και επειδή αναφερθήκατε στο δίκτυο φτώχειας, στην Ελλάδα υλοποιούμε το Child Guarantee.
μετά από τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μία από τις πρώτες χώρες η οποία έχει βάλει συγκεκριμένες δράσεις κατά πολέμησης παιδικής φτώχειας και πολύ άμεσα θα μάθετε ότι πράγματι την τελευταία χρονιά μειώθηκε τουλάχιστον 0,6 η παιδική φτώχεια σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Προγράμματα να κλείσω, ναι, επειδή είναι ένα ζήτημα με το οποίο ασχολούμαι εντατικά και με ενδιαφέρει πολύ να παρέμβουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Το βλέπουμε στα νέα ζευγάρια και με όσους συζητάμε. Το ανακαινήσω νοικιάζω λοιπόν. Η κοινωνική αντιπαροχή είναι ένα πρόγραμμα του οποίου το θεσμικό πλαίσιο επεξεργαζόμαστε και μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει η νομοθεσία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε άλλο περιθώριο να περιμένουμε. Οι παρεμβάσεις από την πολιτεία θα είναι άμεσες. Αλλά είμαι βέβαιος ότι είναι όλα στο χαρτί που έδωσε ο Πρωθυπουργός τον κύριο Χατζηνικολάου και εκεί, θα μπει στα πρακτικά, θα τα δούμε εκεί. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε και την υπομονή, τώρα που η ιστορική ευκαιρία, όπως είπε και η κυρία Λιμπεράκη, είναι εδώ, να έχουμε ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο, αυτή την ευκαιρία όλοι μαζί να την αρπάξουμε. Κόμματα και πολίτες, έτσι, κοινωνία και πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βλασταράκη, πάνε 3 χρόνια που έχετε αυτή την πρωτοβουλία για το δημογραφικό. Τι μετράτε, έχετε κάποιο πρώτο απολογισμό? Αλίμονο αν εμείς οι τράπεζες δεν μετράγαμε αυτά που κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Καρζή. Κάθε αποτέλεσμα κρίνεται σε σχέση με τις προσδοκίες και βεβαίως με τους στόχους που έχουν τεθεί. Θα μου επιτρέψετε ίσως να σας κουράσω λίγο με νούμερα μόνο, γιατί έτσι πραγματικά μετράμε τις δράσεις και προσπαθούμε όλες να τις ποσοτικοποιούμε. Θα ξεκινήσω με τις 75 θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές, στον τόπο των ανθρώπων, αναφέρθηκα και πριν, που μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Θα περάσω στην οικονομική στήριξη με περισσότερα από 800 βρεφικά πακέτα τα οποία έχουν μοιραστεί μέχρι στιγμής στους ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των Δήμων, έχουμε τοποθετήσει ήδη 3 εκπαιδευτικούς για απογευματινή απασχόληση των παιδιών. Αναφέρθηκα και πριν στην πολύ σημαντική στο πολύ σημαντικό θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης των νέων γονέων. Έχουμε ήδη οργανώσει με τη βοήθεια του Μαζί για το Παιδί και την κυρία Μαρτίνου 24 ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια με σχεδόν 400 ωφελούμενους γονείς και καθηγητές πάντα σε όλες αυτές τις ακριτικές περιοχές. Περισσότεροι από 5.000 γονείς καταρχήν έχουν κάνει χρήση της γραμμής 115-25 που είναι για ψυχολογική υποστήριξη. Τα προϊόντα μας έχουν επωφεληθεί πάνω από 350 νέοι γονείς από το σύνολο των προϊόντων που αναφέρθηκα πριν, στεγαστικά, το ασφαλιστικό, το δωρεάν και όλα αυτά. Και θα καταλήγω σιγά-σιγά ίσως το πιο σημαντικό. Με τη βοήθεια των ιατρών κυρίων Κελάρη και Χινιάδη, έχουν γίνει καταρχήν 15 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες αυτές τις περιοχές, με πράγματα, κύριε Καρζή, που θα μου επιτρέψετε να σας πω, όλοι αντιμετωπίζουμε με έκπληξη, τολμώ να πω ότι κανείς δεν έχει γνώση των θεμάτων γονιμότητος αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι δυτικές κοινωνίες, που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Και κλείνοντας, θα φτάσω στο πιο σημαντικό. 36 νέες ζωές που αναφέρθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος πριν. Ευχαριστούμε την Believe για αυτή τη στήριξη. Θα μου πει κάποιος, 36 παιδιά αλλάζουν το ρου της ιστορίας της χώρας? Βεβαίως και όχι. Όμως είναι μια αρχή, αλλά θα τολμήσω να πω ότι αυτά τα 36 παιδιά αλλάζουν ολόκληρο τον κόσμο για κάποιους ανθρώπους που είχαν αυτό το όραμα, αυτό το όνειρο και συνειδητοποιούσαν ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ, λόγω στενών οικονομικών πόρων, να το κάνουν πραγματικότητα. Και θα μου επιτρέψετε εδώ, όσο και καλά να προσπαθώ να σας τα πω εγώ, με τίποτα δεν θα τα πω, όπως τα λέει μία υποφελούμενη, μέλουσα μητέρα, και θα ήθελα όλοι μαζί να αφιερώσουμε λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε μετά από επιθυμία της ιδίας τι θέλει η ίδια να δηλώσει σε αυτό το συνέδριο. Ονομάζομαι Βίρα Βασιλική, είμαι από τη Μυτιλίνη. Διανύω τον 8ο μήνα εγκυμοσύνης μου και συμμετέχω στο πρόγραμμα της Believe. Όταν έχεις κάνει πάρα πολλές προσπάθειες στη ζωή σου και δεν έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα με τον σύντροφό σου, μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς διαφορετικές εναλλακτικές. Κάποιες φορές όμως τα οικονομικά δεν βοηθάνε τόσο στο να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Σε εκείνο το σημείο μιλάω με μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία είχε την τιμή να έχει δίπλα της έναν αξιόλογο επιστήμονα, τον κύριο Χάρη Χινιάδη, όπου είχε μια άριστη κοίηση και αυτή τη στιγμή έχει τη χαρά να μεγαλούν δύο υγιέστατα παιδάκια. Και έτσι κι εμείς πήραμε την απόφαση να κάνουμε αίτηση, να μπούμε στο πρόγραμμα και όντως τα καταφέραμε. Από τις πρώτες και όλες τις επαφές που βρεθήκαμε κοντά τους, νιώσαμε σαν να είμαστε οικογένεια. Έπεσαν πάνω από το πρόβλημά μας, όπως και σε όλα τα ζευγάρια τα οποία υπήρχαν εκεί. Είχα την τιμή να έχω δίπλα μου έναν αξιόλογο επιστήμονα και άνθρωπο, τον κύριο Βασίλη Κελάρη. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ασφάλεια με τον κύριο Κελάρη, όπου ήμουν σίγουρη ότι φτάνοντας με τον άντρα μου δύο, θα είμαστε πλέον τρεις και ήξερα ότι μέσα μου πλέον μεγαλώνει αυτή τη στιγμή με σάρκα και οστά ένα παιδάκι. Νιώθω ευλογημένη. Ευχαριστώ πραγματικά την Believe για την υποστήριξη την οποία έχω έως και τώρα. Ευχαριστώ τη Eurobank που στέκεται δίπλα σε αυτό και εύχομαι πραγματικά να έρθει η στιγμή που θα πιάσω αυτό το θαύμα στα χέρια μου. Το όραμα της Believe είναι να φέρει νέες ζωές στον κόσμο και να πραγματοποιεί το όνειρο των ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα παιδί. Είναι μεγάλη χαρά όταν αυτό παίρνει σάρκα και οστά με την έλευση μιας νέας ζωής. Είναι τιμή και χαρά να έχουμε κοντά μας την Eurobank και να στηρίζει το έργο μας σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Το χειροκρότημα αυτό πηγαίνει στους δύο γιατρούς που έχουν ιδρύσει την Believe και είναι εδώ μαζί μας, ο κύριος Κελάρης και ο κύριος Χινιάδης. Κύριε Τραγάκη, είπε ο κύριος Βλασταράκης νωρίτερα, αλίμονο οι τράπεζες, είμαστε αλίμονο να μην μετράγαμε, αλλά και εσείς οι δημογράφοι αυτό κάνετε, μετράτε και αναρωτιέμαι, στο εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό θα υπάρχει κάποιος ενσωματωμένος μηχανισμός διαρκούς μέτρησης των αποτελεσμάτων του και πότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα αν αποδίδει ή όχι? Μετράμε κι εμείς οι δημογράφοι, αλλά με μεγαλύτερη υπομονή, γιατί οι δημογραφικές εξελίξεις είναι πολύ πιο αργές και οι δείκτες αλλάζουν πολύ, πολύ αργότερα. Προφανώς στο εθνικό σχέδιο δράσης υπάρχει μια... σχεδιαστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης. Όλο το σχέδιο δράσης χτίζεται πάνω σε 5 άξονες με 20 στόχους. Για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους υπάρχουν δείκτες παρακολούθησης. Δείκτες παρακολούθησης οι οποίοι μπορούν με ετήσια στοιχεία ή μερικές φορές και με στοιχεία που έχουμε νωρίτερα μέσα στη, συχνότερα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, να ανανεώνονται για να βλέπουμε πώς εξελίσσονται. Είναι σημαντικό όμως να τονίσει κανείς ότι δεν περιμένουμε τα αποτελέσματα να φανούν πολύ γρήγορα. Δεν είναι, θα ήταν ακόμα και υπερβολικό από πλευράς μας να αποδώσουμε στα μέτρα ή στις όποιες πολιτικές μία ενδεχόμενη αύξηση των γεννήσεων η οποία θα σημειωθεί την επόμενη χρονιά. Αυτά πολλές φορές είναι παροδικά, είναι περιστασιακά, για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τα αποτελέσματα των δημογραφικών μελετών, χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται και στενή παρακολούθηση και άλλων παραμέτρων. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να πει ότι μπορεί να μην ανέβει ο δείκτης γονιμότητας και να μην ανέβει το 3,1 πολύ ψηλότερα μέσα στην επόμενη πενταετία, αλλά να αλλάξει η ηλικία που αποκτάμε παιδιά ή να αλλάξει η γονιμότητα σε ειδικές ηλικιακές ομάδες και αυτό να είναι ένας δείκτης ο οποίος να αποτυπώνει μια επιτυχία των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Θέλω να πω ότι είναι πολυδιάστατο το πρόβλημα και έχει πολλές πλευρές και η αποτύπωσή του, η επιτυχία ή η αποτυχία δεν αποτυπώνεται σε έναν συγκεκριμένο δείκτη. Μια άλλη όμως πολύ μεγάλη παράμετρος που έχει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και θα ήθελα να δώσω λίγο χρόνο σε αυτό, είναι ο άξονας επικοινωνία, ενημέρωση, ενεργοποίηση της κοινωνίας. Έχει αποδειχθεί ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα και το υπενόησε ίσως και ο κύριος Βλασταράκης, ως άνθρωποι, ως γυναίκες, γνωρίζουμε πολύ λίγα για τα όρια της γονιμότητάς μας, γνωρίζουμε πολύ λίγα για το πώς φθήνει η γονιμότητα μετά από κάποια ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στο σχέδιο δράσης και είναι από τα μέτρα τα οποία δεν στοιχίζουν πολλά χρήματα, να ενημερώνουμε και να ενημερώσουμε από πολύ νωρίς και τις γυναίκες και τις έφηβες και τις μεγαλύτερες γυναίκες σε ηλικία και για τις δυνατότητες που δίνει η επιστήμη και για τις δυνατότητες που μπορεί να έχει κανείς για να αποκτήσει παιδιά αργότερα,
αλλά και τους κινδύνους που εμπλέκονται μέσα σε αυτό και τις χαμηλές πιθανότητες ενδεχομένως που δημιουργούνται εάν καθυστερήσει κανείς πολύ. Αλλά η ενημέρωση δεν είναι μόνο για τη γονιμότητα, η ενημέρωση είναι και για τον τρόπο που γερνάμε. Η ενημέρωση είναι για τον τρόπο που ασκούμαστε, που διατρεφόμαστε, για τον τρόπο που στηρίζουμε τη ζωή μας, έτσι ώστε να γεράσουμε όλοι καλύτεροι, με έναν πιο υγιή τρόπο, με έναν πιο κοινωνικά επωφελή τρόπο. Κύριε Λιμπεράκη, κλείνουμε αυτή τη συζήτηση με μία πτυχή που ήσασταν από τους πρώτους που θίξατε. Και βλέπω ότι όσο περισσότερο συζητιέται το δημογραφικό, τόσο μπαίνει ως μία παράμετρος που την είχαμε αρχικά υποτιμήσει, που είναι η παράμετρος της πιο όρημης ηλικίας. Δεν θέλω να πω της τρίτης ηλικίας, αλλά των πιο όρημων ηλικιών. Πώς εντάσσεται αυτή η συνιστόσα στα πλαίσια πολιτικής που συζητήθηκα? Στην πραγματικότητα, η δημογραφική μετάβαση σημαίνει μακρύτερη ζωή για όλους, μικρότερος αριθμός παιδιών και σταδιακά όλο και πιο μεγάλος αριθμός όριμων ανθρώπων, από 50, από 60, από 70 κλπ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να επινοήσουμε μια νέα ισορροπία ανάμεσα στις γενιές, καθώς αλλάζει το ειδικό τους βάρος. Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι είναι αυτό που αφήνουμε πίσω μας. Αφήνουμε πίσω μας κάτι που ξεπεράστηκε, που είναι η ζωή των τριών φάσεων. Εκπαιδεύεσαι, τελεία. Εργάζεσαι, δεν εργάζεσαι, ξαναεργάζεσαι, τελεία. Συνταξιοδοτήσαι, άντε και καλή καρδιά, γεράματα. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται στη ζωή των 100 ετών. Και γιατί η εκπαίδευση που παίρνει μέχρι τα 25 δεν σου φτάνει ούτε μέχρι τα 45, γιατί έχει αλλάξει ο κόσμος. Και γιατί η εργασία για να είναι παραγωγική πρέπει να μπαινοβγαίνει σε εκπαίδευση, σε άλλα πράγματα, σε άλλες δραστηριότητες κλπ. Αλλά και γιατί αυτό που φαίνεται από την νεότητα σαν ένα επίπεδο, η τρίτη ηλικία, είναι ένας ολόκληρος κόσμος με βάθος, με σκιές, με προοπτικές, με ευκαιρίες, με προβλήματα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πώς θα αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, σε όλες τις ηλικίες, έτσι ώστε να έχουν μια αξιοπρέπη και ποιοτική ζωή. Και ουσιαστικά πρέπει να ξεπετάξουμε από πάνω μας ορισμένους μύθους. Ας πούμε, η ιδέα ότι η παραδοσιακή οικογένεια, η παραδοσιακή γυναίκα, μανούλα νοικοκυρά, κάνει πιο πολλά παιδιά από την φεμινίστρια που φωνάζει και εργάζεται, είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπως μας έχει πει πολύ ωραία η κυρία Τραγάκη, ότι δεν ισχύει. Τα παιδιά τα κάνουν οι γυναίκες που εργάζονται. Τελεία. Δηλαδή, κάπως να το αποδραματοποιήσουμε. Επίσης, η ιδέα ότι άπαξ και κανείς πατήσει τα 60-65 είναι καλός μόνο για το καφενείο και το τάβλι και την πρέφα, είναι κάτι το οποίο έχει ξεπεραστεί από την εποχή του δικού μου παππού, πόσο μάλλον, ας πούμε, νεότερες γενιές. Η γενιά που έφτιαξε το ίντερνετ δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τη νέα εποχή και τη νέα τεχνολογία. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ εύκολα ότι είμαστε καταδικασμένοι στη θλίψη της τρίτης ηλικίας που αυξάνει. Για να πω λοιπόν και τη θετική πλευρά του πράγματος, για να μην λέω μόνο τα αρνητικά, αν η δεκαετία εκεί από το 2010 μέχρι το 2020 ήταν η εποχή που μεγάλωνε ταχύτερα η πληθυσμιακή ομάδα από 50-65, δηλαδή πριν από τη σύνταξη άνθρωποι, και τότε είχε μεγάλη σημασία η διασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης, μετεκπαίδευσης, νέων τρόπων συμπεριφορών που να διασφαλίζουν την υγεία και την ευζωή αργότερα. Η δεκαετία από το 20 μέχρι το 30-35 ίσως είναι η εποχή που μεγαλώνει η άλλη ηλικιακή ομάδα, δηλαδή το ειδικό της βάρος αυξάνει πιο γρήγορα, 65 με 80 ετών. Αυτή είναι μια ηλικιακή ομάδα που δεν μοιάζει με τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες μας ή με τις προγιαγιάδες και τους παππούδες μας. Είναι πιο υγιείς, είναι πιο εύποροι, έχουν άλλες παραστάσεις από τη ζωή και έχουν και άλλες δυνατότητες να ορίσουν τι θα πει ενεργός γύρανση για την εποχή τους, για τη φουρνιά τους. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες άμεσα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι μετά από το 2030, που αυξάνει απότομα η ομάδα των 80+.
εκεί οι ανάγκες σε φροντίδα είναι πιο μεγάλες. Αλλά και εκεί θα είμαστε διαφορετικοί οι 80+, από ό,τι φανταζόμαστε τώρα με βάση τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες μας. Και έχει σημασία να δούμε την ευκαιρία του πράγματος. Ότι γερνάει όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Μπορούμε να συνδυάσουμε φροντίδα με τουρισμό. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ιδέες που στον ιδιωτικό τομέα έρχονται έτσι στο φτερό και να δώσουμε περιεχόμενο, νόημα, χρήματα, αλλά και προορισμό για ανθρώπους που θα ζήσουν καλύτερα και θα ζήσουμε τελικώς όλοι και όλες ακόμα καλύτερα. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε, ας τελειώσω δασκαλίστικα, είναι να μην χειριστούμε το θέμα της μακροβιότητας όπως το ασφαλιστικό. Να περιμένουμε, αφού δεν έχει σκάσει η βόμβα, να το χώνουμε κάτω από το χαλί. Έχουμε δυνατότητα να επηρεάσουμε την ποιότητα της ζωής μας, των επόμενων και των προηγούμενων γενεών, αν πάρουμε τα σωστά μέτρα, χωρίς φόβο και πάθος. Πολύ σπάνια μια συζήτηση για το δημογραφικό τελειώνει με αισιόδοξο τόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λίγη, δεν ήταν εύκολο μετά τη συζήτηση του κυρίου Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank. Ελπίζω όμως ότι κρατήσαμε το ενδιαφέρον σας αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες και τον κύριο Λασταράκη.